Κρατάμε την Κρίστη τη Μαυρίδου. Είναι γυμνάστρια, έτσι, personal trainer και την έχουμε στην παρέα μας για να μας εξηγήσει τι πρέπει να κάνουμε, απλές ασκήσεις που μπορείς να τις κάνεις και εσύ φίλε μου Γιάννη, τι πρέπει να κάνουμε για να, εν πάση περιπτώσει, επανέλθουμε μετά, τη... ναι, μετά την μπαρδεσία γεύσεων του Πάσχα. Πρέπει να περάσουν 3-4 ώρες για να κάνουμε τώρα ό,τι μας πει. Για να δούμε. Κρίστη, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χριστός Ανέστη. Από νωρίς τα βάσανε. Σας είδα που φάγατε τη μακαρονάδα. Ναι, είναι πολύ ωραία. Από πάρα νωρίς, πολύ από ωραία. Νωρίς. Λοιπόν, είμαστε τέλεια, φαγωμένοι, είμαστε ξενυχτισμένοι. Ορίστε. Είστε έτοιμοι να κάψετε τη μακαρονάδα που μόλις φάγατε. Γεννηθήκαμε έτοιμοι, ναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το νούμερο ένα λοιπόν μυστικό για να κάψουμε πιο γρήγορα λίπος είναι η αυξομοίωση στην ένταση της άσκησης. Πώς όταν το αμάξι μας αυξομοιώνουμε ταχύτητα και η περισσότερη βενζίνη, έτσι ακριβώς είναι και το σώμα. Πάμε λοιπόν να δείξουμε 5 ασκησούλες υψηλής έντασης και θέλω να μου κάνετε, για να ανεβάσουμε λίγο παλμούς, να ζεσταθούμε. Γιώργο, σε σένα μιλάει. Με κάθισμα. Σου μιλάει καλέ. Θέλω να μου προσέξετε στο κάθισμα. Το γόνατο πάντα να είναι πίσω από τη μύτη του ποδιού και η λεκάνη πίσω. Ωραία. Και πάμε. Και θέλω. Πάμε τώρα, δεύτερη άσκηση, να γυμνάσουμε και κοιλιακούς. Θέλω να μου σφίγγετε εδώ κοιλιακούς. Πάμε Γιώργο, σε βλέπω. Αυτές τις πόσες φορές, Κρίστη, πρέπει να τις κάνουμε τις ασκήσεις. Πάμε να κάψουμε. Μία φτάνει. Όχι, τη μία. Μόνο πόσες, μία. Δηλαδή. Θέλω να μου κάνετε τρεις γύρους από τις 5 ασκήσεις. Από όλα. Στον πρώτο γύρο 10 επαναλήψεις, στο δεύτερο γύρο 14 με 16 και στον τρίτο γύρο 20. Και πάμε να γυμνάσουμε τώρα και απαγωγό, τα ψωμάκια για τις γυναίκες και πλάτη. Αυτή δεν για μας. Εμείς δεν την κάνουμε. Δεν για μας αυτή, εντάξει. Ωραία. Αυτή δεν την κοιτάμε, εμείς την κοιτάνε οι κυρίες, έτσι. Γιατί είναι και για τις λαβές του έρωτα εδώ. Είναι για τους πλάγιους χιλιακούς επίσης. Μην το ξεχνάμε. Έρωτας είναι και το κάτσι. Τώρα και για γλουτούς. Πάμε να σφίξουμε. Γλουτούς. Εδώ παίρνουμε λίγο φόρα από κάτω. Αυτή είναι η τέταρτη άσκηση. Εκπνέουμε στο ανέβασμα. Ναι. Ωραία. Άλλη μία έμεινε, Γιάννη. Θέλω να σου πω ότι βλέπω θέλω τόση και ώρα. Ένα twist. Α, έχω δύο ακόμα. Ένα twist. Αυτό είναι ωραίο. Με στροφή κορμού. Να ανεβάσουμε λίγο παλμούς. Ωραία. Και πάμε τελευταία άσκηση. Μία στήριξη εδώ σαν είδα. Σφίγγουμε όλο μας το σώμα. Και πάμε. Λίγο αλματάκι, φέρνουμε μέσα γόνατο, σφίγγουμε κοιλιακό και πλάγιο. Δηλαδή αυτά αν τα κάνουμε τις 6 ασκήσεις σε 3 σετ που μας είπες, το 10 φορών η κάθε μία, είμαστε έτοιμοι μετά να πάμε να φάμε, ναι. Έχουμε χάσει ό,τι πήραμε. Ακριβώς. Μπράβο. Θέλω να μου πρώτε με μέτρο όμως. Με μέτρο. Τα πάντα με μέτρο. Μάλιστα. Να μην στερούμαστε τίποτα. Όλα με μέτρο όμως. Κυρία Κρίστη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω 3 γύρους από αυτές τις ασκήσεις. 3 γύρους. 3 γύρους. Εγώ ευχαριστώ. Πριν είπε 2, τώρα είπε 3. Και διάλειμμα 1 λεπτού ενδιάμεσα. Ωραία. Εγώ τις έκανα μαζί σου, νοητά. Είμαι εντάξει, μπορώ να πάω να κάνω διατροφή τέλεια, τώρα. Τέλεια, χαίρομαι. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Άντε, πάμε και στο διατροφολόγο, στους διατροφολόγους για την ακρίβεια. Πάμε να τα πούμε. Καλώς τα παιδιά. Από το τραπέζι που έδειξε ο κύριος που μαγείρεψε πάντως το αρνί με τα μακαρόνια, έλειπε μόνο το τσίπουρο ή η τσικουδιά, όπως λέγεται στην Κρήτη. Αν το κάνουμε, το κάνουμε σωστά. Ναι, να φάμε και σήμερα και από αύριο ξεκινάμε, ρε παιδί. Έτσι, έτσι. Και όλο έτσι λες. Από αύριο. Όλα από αύριο, δεν λέει, από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Δευτέρα είναι σήμερα. Από την άλλη Δευτέρα. Α, από την άλλη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έχω καταλάβει. Αυτό που μας πιάνει αυτή η μανία, μόλις πλησιάζει η Κυριακή του Πάσχα και πέφτουμε με τα μούτρα όλοι. Mm-hmm. Να τα φάμε όλα, έτσι. Δηλαδή, σαν να μην υπάρχει αύριο, κάνουμε. Έχει να κάνει περισσότερο με τη στέρηση που έχουμε υποστεί τις προηγούμενες μέρες κατά την περίοδο της Αρακοστής. Έχουμε πολλά διάφορα τρόφιμα τα οποία αποκλίνουμε από τη διατροφή μας. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, εμείς είναι λογικό την Κυριακή του Πάσχα να πέσουμε με τα μούτρα πάνω σε αυτό το φαγητό. Ιδίως τη μεγάλη εβδομάδα όπου αρχίζουν οι νοικοκυρές και ψήνουν τα κουλουράκια, τσουρέκια κλπ. Έχουμε όλες αυτές τις μυρωδιές, όλα αυτά τα ερεθίσματα. Και με αυτόν τον τρόπο έρχεται η μέρα του Πάσχα την Κυριακή και τρώμε ανεξέλεγκτα. Ναι. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε. Έχουμε φάει για την προηγούμενη στις 12 το βράδυ, το μεταξύ. Ναι, βέβαια, σίγουρα.
Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε όμως ότι όπως δεν είναι δυνατόν να παχύνουμε εντός εισαγωγικών, να δυνατήσουμε εντός εισαγωγικών με μια καλή διατροφικά ημέρα, έτσι δεν είναι δυνατόν να παχύνουμε και σε μια μέρα. Η βασική μεταβολή που γίνεται είναι κυρίως στα υγρά του σώματος. Εμάς μας ενδιαφέρει το λίπος σε σχέση με το βάρος. Άρα, όσο να είναι, δεν πανικοβαλόμαστε και κοιτάμε από την επόμενη μέρα. Όχι, καλά, γιατί να μας πιάσει πανικό. Δεν έχουμε κανένα πανικό. Ούτε τύψεις. Κάποιοι όμως πανικοβάλλονται. Ειδικά οι κυρίες. Ειδικά οι κυρίες, ναι, πανικοβάλλονται. Χρήσιμες συμβουλές για επαναφορά. Ναι. Άρα, εγώ μια συμβουλή που μπορώ να δώσω. Φρούτα και λαχανικά. Ναι, θα σας τα πούμε. Ολική άλεση. Τσία έχει εδώ, για να δω. Τσία έχει, εντάξει. Δεν τα έχουμε γράψει, αλλά πρέπει να υπάρχουν. Μία συμβουλή που μπορώ να δώσω και δεν έχει ακουστεί είναι ότι προτιμάμε στο σπίτι μας να μην έχουμε προϊόντα πάνω στο τραπέζι τα οποία λαχταράμε, όπως τσουρέκια αυτή την περίοδο, κουλουράκια. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε όσο γίνεται να το αποφύγουμε. Ωραία. Την ημέρα των γιορτών συνήθως μαζευόμαστε οικογένεια στο σπίτι, πολλά άτομα. Είναι καλό να πασάρουμε και κάποια κουλουράκια, λίγο τσουρέκι, τα κρασανάκια, ό,τι φτιάξουμε στους συγγενείς και να μείνουν όσο το δυνατόν γίνεται λιγότερο από αυτά μέσα στο σπίτι και να τρώμε όσο γίνεται με μέτρο από αυτά τα τρόφιμα. Έτσι. Τι συμβαίνει τώρα? Εφόσον έχουμε υποστεί μια στέρηση, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, τώρα τι συμβαίνει στο μετά, την ημέρα του Πάσχα? Εννοείται ότι θα πέσουμε με τα μούτρα στο κόκκινο κρέας, το οποίο κόκκινο κρέας ευθύνεται, έχει πολύ κορεσμένο λίπος, κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Δεν θα φάμε σαλάτα, δηλαδή στο τραπέζι που ήμουν εγώ χθες, Τα είχαμε εξαφανίσει όλα, αλλά η σαλάτα ήταν εκεί, ανέγγιχτη. Δεν σας την έγραψε ο γιατρός, ε? Όχι, δεν μας την έγραψε, ούτε ο διαιτολόγος. Πρέπει να τρώμε λοιπόν και σαλατούλα, προκειμένου να υπάρξει μια οριοθέτηση. Και αυτό που κάνουμε, λάθος, δεν είναι λάθος, εκείνη την ημέρα πίνουμε και πολύ. Με αποτέλεσμα, όντως, να αυξήσουμε έστω και ελάχιστα το σωματικό βάρος που σημαίνει λίπος, έτσι. Καλά, είπαμε, θα κάνουμε γυμναστική, το δείξαμε κιόλας. Μπράβο, με τη γυμναστική μπορούμε να το επαναφέρουμε λίγο στα ίσα. Θα σας το πω και κάνουμε αυτό. Κάνουμε δύο γύρους από όλα. Μιλάει εικόνα. Δεν το λέμε εμείς, μιλάει εικόνα. Δύο γύρους από όλα, λέει. Άρα τώρα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα. Εντάξει, μπορεί να έχει περισσέψει λίγο αρνάκι, να μην το έχουμε μοιράσει σε όλους. Φτιάχνουμε την πολύ ωραία μακαρονάδα που μας είπε ο κύριος, αλλά δεν φτιάχνουμε και την Τρίτη κατσίκι με ρύζι, την Τετάρτη κρυθαράκι με κατσίκι, την Πέμπτη χυλοποιητές με κατσίκι. Προσπαθούμε λίγο να το ισορροπήσουμε αυτό. Κάνουμε μια εισαγωγή στην άπαχη ζωική πρωτεΐνη, στο καθαρό κρέας, στο λευκό κρέας, στο κοτόπουλο. Και το κουνέλι θεωρείται λευκό κρέας. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο τρώνε. Πόσο τρώει για καμιά εβδομάδα να το κάνουμε αυτό? Εντάξει, όχι, είναι το μετά. Αυτή είναι η διατροφική συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε μετά. Για καιρό, σου λέει ο άνθρωπος. Μπράβο, στο επόμενο διάστημα. Πόσο καιρό? Να το εφαρμόζεις στην καθημερινότητα. Χωρίς ακραίες στερήσεις όμως, όπως είπε και η Κρίστη. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να έχουμε παροπίδες. Δηλαδή να κάνουμε μια ισορροπημένη διατροφή με λευκό κρέας. Να τρώμε το ψάρι μας. Εγώ ρωτάω πολλούς και. Τρως ψάρι στην εβδομάδα σου? Η απάντηση είναι θα φάω μία φορά και σε αυτό μπορεί να λένε και ψέματα. Ναι. Συνήθως κατάλληλος η ψαριού είναι πάρα πάρα πολύ αραιή, αλλά το ψάρι είναι εξαιρετικό σε θρεπτικά συστατικά. Όχι, τι κάνει έχει... το. Σας παρακολουθούν και θέλουμε... οι πολιτικοί τόση ώρα. Έχουν εδώ ο κύριος Πανάκης, η κυρία Καφαντάρη, η κυρία Αντωνίου και παρακολουθούν αυτά που λέτε. Έτσι, με βλάβια. Να ακούνε. Θέλουμε λοιπόν το ψαράκι για τα καλά λιπαρά, το ωμέγα 3, ωμέγα 6, έχει και πολύ, πολύ καλή σύσταση σε μικροθρεπτικά συστατικά. Φυσικά, κάνουμε εισαγωγή στα φρούτα και τα λαχανικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά περιέχουν φυτικές ίνες, οι οποίες δημιουργούν πιο εύκολα το αίσθημα του κορεσμού και της πληρότητας. Από εκεί και πέρα θέλουμε να καταναλώνουμε προϊόντα ολικής άλεσης και αυτά τα προϊόντα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες με αποτέλεσμα να μπορούμε να πηγαίνουμε πιο εύκολα τουαλέτα και έτσι να απαλλασσόμαστε από αυτές τις τοξίνες που είπατε και εσείς πριν λίγο. Για να είμαι ειλικρινής. Και όχι αλκοόλ, έτσι. Και από το αλκοόλ, βέβαια. Εμένα ο όρος αποτοξίνωση, για να είμαι ειλικρινής, δίαιτα αποτοξίνωσης, όχι αποτοξίνωση, δίαιτα αποτοξίνωσης δεν μου αρέσει πολύ, γιατί δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη δίαιτα αποτοξίνωσης που θα μας βοηθήσει. Το σώμα έχει τα κατάλληλα όργανα, τους κατάλληλους μηχανισμούς, προκειμένου να επιτελέσει μόνο του την αποτοξίνωση. Και εμείς μέσα από τη διατροφή, την φυσιολογική διατροφή, μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα όργανα.
να επιτελέσουν την αποτοξίνωση. Και στην πορεία το διαχειριζόμαστε όπως σας είπα. Εξαιρετικά. Δεν είναι... Τι θες να... Θέλω να τα πω. Θες να τα... Τα κατάλαβα όλα. Είναι όμως και κάτι ακόμα. Πέραν του κομματιού της διατροφής, όπως είπε και η γυμνάστρια πριν λίγο, χρειάζεται να έχουμε κίνηση. Μία κίνηση η οποία θα μας βοηθήσει στο να κάψουμε τις θερμίδες, στο να κυκλοφορήσει καλύτερα το αίμα, να υπάρχει μία καλύτερη διανομή των θρεπτικών συστατικών και καλύτερη οξυγόνωση του εγκεφάλου, προκειμένου να πάρουμε και πιο σωστές αποφάσεις, που μία απόφαση αφορά και τη διατροφή, το πότε γενικώς θα σταματήσω. Γενικώς δεν θέλει άγχος. Έτσι. Έχουμε και το χρόνο, όλος ο χρόνος είναι μπροστά μας. Ακριβώς. Γενικώς δεν θέλει άγχος, το καταλάβατε. Αυτή είναι η ιδέα. Θέλει τροφή για θρέψη. Τροφή για θρέψη. Άστα αυτά. Πάμε. Ασκήσεις 3 σετ. Λευκό κρέας. Γύρους είπε. Τρεις γύρους. Λευκό κρέας, ψάρι, σαλάτα, φρούτα, όχι αλκοόλ, όχι κοκορέτσια, όχι κοντοσούβλια. Νεράκι, νεράκι. Για... Προτιμάμε νεράκι. Το νεράκι αντί για νεράκι. Το αλκοόλ. Και λέει ο άλλος από πάνω, τότε γιατί να ζούμε, λέει. Αυτά δεν είναι πάντα κάθε μέρα πρέπει να είμαστε έτσι. Εννοείται ότι κάποιες φορές θα ξεφύγουμε λίγο παραπάνω, απλά δεν το ενοχοποιούμε. Ναι, ναι, αυτό προσπαθούμε να απολαμβάνουμε. Αυτό τα λέει ο αρχισυντάκτης, ο Κούσουλας, ο οποίος είναι 30. Μπορούμε να μιλήσουμε μετά με τον αρχισυντάκτη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές και είναι πάρα πολύ σωστές όλες, έτσι. Διπλές συμβουλές. Δύο αδέρφια, δίδυμα διατροφολόγους, παρακαλώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.